πανδημία του κορονοϊού τρίζει εκ νέου τα δόντια της, καταγράφοντας αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων, του ποσοστού θετικότητας και των νοσηλιών. Με τους επιδημιολογικούς δείκτες να έχουν χτυπήσει κυριολεκτικά κόκκινο, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας προχωρεί στην αύξηση κλινών στα νοσοκομεία. Έχουμε ξεδράσει τους 100, είμαστε στους 102. Κάποιοι εξ αυτών νοσηλεύονται σε συνθήκες αυξημένης φροντίδας. Γι' αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε όπως αναπτυχθούν περισσότερες κλίνες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια λόγω της αυξημένης ζήτησης. Επιπρόσθετες κλίνες θα αναπτυχθούν στα νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου, καθώς και στην Αμόχωστο, με το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας να μένει εκτός εξίσωσης. Αποφασίστηκε όπως κλείσει ένας μικρός αριθμός κλινών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και το προσωπικό το οποίο εργαζόταν εκεί να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερες κλίνες. Οι απανοτές αυξήσεις των κρουσμάτων και των νοσηλιών είχαν ως αποτέλεσμα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζουπαντέλα και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής να πραγματοποιήσουν σύσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη. Θα ακούσω τις απόψεις των επιστημών και αν πρέπει να πάρουμε οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα, θα πάρουμε. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση της όλης κατάστασης μέχρι και την τελευταία στιγμή και αναλόγως θα αποφασίσουμε. Με τον Υπουργό Υγείας να διαβεβαιώνει ότι τα νοσηλευτήρια είναι έτοιμα για να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα με το οποίο βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη η Κύπρος. Ο Μιχάλης Χατζουπαντέλα σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό αναμένεται να ρηχθεί ακόμη ένα νοσηλευτήριο με 30 κλίνες.